Όμως, όπως πρόδωσα και μας πρόδωσε λίγο και το γενικό πλάνο, έχουμε καλεσμένους σήμερα, έχουμε αθλητικούς καλεσμένους και καράτε που δεν έχω κρύψει ότι μου αρέσει πάρα πολύ σαν πολεμική τέχνη. Το λέω και το ξαναλέω, το είχα πει και τότε όταν είχαμε ξαναμιλήσει πριν 2 χρόνια περίπου. Λοιπόν, να καλησπερίσω μαζί μου εδώ τον Δημήτρη τον Κορέζη, τον Νίκο τον Χονδρογιώργο και τη Λιγερή την Κορέζη. Καλησπέρα και στους τρεις. Καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε για μία ακόμα φορά μαζί, τα είχαμε πει παλαιότερα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και εσάς και την εκπομπή ξανά. Ξανά και το έχω πει ότι ό,τι χρειαστείτε είμαστε εδώ και να που είχαμε πάλι επιτυχίες, γιατί δεν σας προλαβαίνουμε, αλήθεια είναι δυστυχώς, πρέπει να βγάζουμε όλο εκπομπές μόνο για καράτε. Και είσαστε εδώ να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, όχι μόνο για την αγωνιστική δράση, αλλά και για το σύλλογο και για το πολύ όμορφο Ολυμπιακό πλέον καράτε, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, είχαμε πριν μια εβδομάδα ακριβώς την επιτυχία, την 7η θέση του Νικόλα Χονδρογιώργου που είναι δίπλα μου, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έγινε στη Δανία, στο Άλμπορν. Για λίγο δεν κερδίσαμε το μετάλλιο, δεν πειράζει. Πάρα πολύ καλή θέση για την Ελλάδα. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Ένα πανευρωπαϊκό είναι αυτό. Και εγώ θα πω ότι φέραμε γούρι, Νίκο, έτσι. Και εγώ το πιστεύω. Πριν 2 χρόνια δηλαδή που ήμασταν πάλι εδώ, το συζητούσαμε. Οπότε πραγματοποιήθηκε τώρα. Καλά, και καλύτερα. Σίγουρα χρειάστηκε η σκληρή προπόνηση, έτσι. Στο επόμενο μετάλλιο. Στο μετάλλιο, ναι, στο Ολυμπιακό μετάλλιο, εγώ θα πω. Ακόμα καλύτερα. Γιατί όχι. Μακάρι, το εύχομαι όλο αυτό. Να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά όμως, έτσι για να κάνουμε και πιο εύκολη την κουβέντα στους τηλεθεατές που μας ακούνε. Μιας και το αναφερθήκαμε, να ξεκινήσουμε από αυτό, από το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που είχαμε στη Δανία. Δημήτρη, από ό,τι ξέρω, μαζί με τη Λιγερή είστε προπονητές στο Σύλλογο. Ακριβώς. Ήσασταν και εσείς εκεί, οπότε θα ήθελα να μας βάλεις λίγο στο κλίμα του Πανευρωπαϊκού. Τι ισχύει, πόσες χώρες είχαμε, λίγο να μας βάλεις. Είχαμε συμμετοχή από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Περίπου 50-60 αθλητές ανακατηγορία ανάλογα την κατηγορία. Όπως καταλαβαίνεις, είχαμε πάρα πολλούς αγώνες. Για να φτάσει σε μια 7η θέση δεν είναι καθόλου εύκολο. Σαφέστατα. Πόσο μάλλον για να φτάσει και στο βάθρο. Παίξαμε πολλούς αγώνες, καταφέραμε να κερδίσουμε κάποιους. Δυστυχώς χάσαμε λίγο πριν το τέλος. 7η θέση λοιπόν. Mm-hmm. Αυτά. Εννοείται, εξαιρετική θέση, δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι αποδεικνύει σε πόσο καλό επίπεδο βρίσκεται και ο Νίκος, αλλά και γενικότερα. Ακριβώς, και το ελληνικό καράτε γενικότερα και ο σύλλογός μας. Είχαμε και 3 μετάλλια για την Ελλάδα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Mm-hmm. Και έχουμε και ελπίδες για Ολυμπιακούς αγώνες από Δημήτρη. Προσπαθούμε. Είναι ακόμα πιο δύσκολο για να φτάσουμε σε εκείνο το επίπεδο, γιατί η σκέψη είναι 16 αθλητές. Mm-hmm. Αντί για 50, 60, 70. Mm-hmm. Άρα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Μακάρι να καταφέρουμε να κατεβάσουμε και σαν σύλλογο και σαν Ελλάδα κάποιον αθλητή εκεί πέρα. Mm-hmm. Και από εκεί και μετά βλέπουμε. Mm-hmm. Λιγερή, πες μου έτσι λίγο και εσύ την γνώμη σου για αυτούς τους αγώνες, για το Πανευρωπαϊκό. Πώς το ζήσατε, πώς ήρθε αυτή η 7η θέση. Πριν περάσει τον Νίκο, έτσι που είναι κατεξοχήν αρμόδιος. Ήταν πολύ, πολύ έντονη εμπειρία και για μας η προετοιμασία του Νικόλα. Γιατί το περιμέναμε πώς και πώς. Περιμέναμε να τα πάει καλά, είναι η αλήθεια, χωρίς να θέλουμε να το φορτώσουμε με προσδοκίες. Και τα πήγε πάρα πολύ καλά, επέδωσε στην προπόνηση που έκανε και μας έκανε όλους περήφανος. Mm-hmm. Νίκο, για πες μου τώρα τις δικές σου σκέψεις. Αν το περίμενες, πώς ήταν οι αγώνες? Εντάξει, ήταν ένα φοβερό πρωτάθλημα, πολύ ψηλό επίπεδο. Ήταν πραγματικά δύσκολο. Μεγάλοι αθλητές, δηλαδή είχαν εμπειρία από και άλλα πανευρωπαϊκά, παγκόσμια πρωταθλήματα. Βασικά δεν περίμενα να φτάσω τόσο ψηλά. Παρ' όλα αυτά είμαι πολύ χαρούμενος για το αποτέλεσμα. Βέβαια είσαι στις μεγάλες επιτυχίες, έτσι, γιατί είσαι 5 φορές πρωταθλητής Ελλάδος, να το πούμε και αυτό. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Αλλά σίγουρα νομίζω η αίσθηση από ένα πανευρωπαϊκό είναι διαφορετική. Ναι, είναι σίγουρα. Το εξωτερικό πάντα έχει μια διαφορετική γεύση, να το πω. Είναι πάντα, άμα χάσει κάποιος, χάνει μια χώρα. Ουσιαστικά έφευγαν αθλητές, έφευγαν χώρες. Ήταν η ελίτ των ελίτ, να το πω. Βάλτε με λίγο, Δημήτρη και Λιγερή, ως προς το κομμάτι της προπονητικής, έτσι, πόσο εύκολο και τι απαιτείται, έτσι, τι προετοιμασία μάλλον χρειάζεται για ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Λιγερή. Να πω εγώ. Πες εσύ, κυρία μου. Προφανώς δεν είναι εύκολο και δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας να κατέβει σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Καταρχήν ο Νικόλας βγήκε πρώτος στο Πανελλήνιο και πήρε την πρόκριση μετά και πήγε στο Πανευρωπαϊκό. Χρειάζεται πάρα πολύ προπόνηση, καθημερινή και πολλές θυσίες. Επίσης, να πούμε ότι ο Νικόλας αυτή τη στιγμή είναι 3η ηλικίου και ταυτόχρονα πρέπει να διαβάζει, να είναι έτοιμος για τις εξετάσεις που έρχονται.
Οπότε γι' αυτό ήταν ακόμα πιο δύσκολο να τα συνδυάσω και τα κατάφερε παρόλα αυτά. Mm-hmm. Δημήτρη. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό παίζει με άλλο ρόλο. Το ότι, ήταν, ότι είναι, όχι ότι ήταν τρίτη ηλικίου. Σίγουρα θέλει πολλές ώρες προπόνησης. Όχι μόνο καθημερινά και Σαββατοκύριακα και διατροφή, γιατί είναι κατηγορίες κιλών. Δεν είναι. Πρέπει να προσέξει την παραμικρή λεπτομέρεια. Ναι, γι' αυτό δεν πάω σε πολεμικές τέχνες στον κοντρόλ μας. Γιατί είναι το θέμα των κιλών. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σας προδίδω και στον αέρα, ναι. Νίκο, είναι μια ερώτηση νομίζω που σου είχα κάνει και παλαιότερα. Τώρα που έχουν αυξηθεί οι αθλητικές υποχρεώσεις, θέλω τη δική σου γνώμη. Έτσι, πώς τελικά προλαβαίνεις να συνδυάζεις προπονήσεις, εντατικές, αγώνες, έτσι τι είπαμε. Πήγες και στη Δανία, δεν πήγες δίπλα. Κοιτάξτε, για να τα προλαβαίνω όλα, ήθελα ένα καλό και σωστό πρόγραμμα. Λίγο πίεζα κάποιες καταστάσεις, δηλαδή αυτά που ήταν, να το πω αμέσως μετά, δηλαδή τελειώνα και τέταρτο και τέταρτο είχα προπόνηση και κάπως πίεζε καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά βγήκε, δεν μπορώ να καταλάβω ούτε εγώ, δεν περίμενα να βγει τόσο καλά σαν πρόγραμμα. Είμαι πολύ χαρούμενος για το αποτέλεσμα, εντάξει. Θα το ξανά έκανα. Άρα το μυστικό είναι η οργάνωση, εν τέλει. Ναι, ναι. Είχα όμως και πολύ καλούς προπονητές, δηλαδή και ο Δημήτρης και η Λιγερή. Και ο δάσκαλος ο Παναγιώτης Ογκορέζης και η δάσκαλη Αγγελική Ραπτοπούλου με βοήθησαν πάρα πολύ. Γιατί, όπως είχαμε πει και την άλλη φορά, Δημήτρη και Λιγερή, το καράτε μπορεί να φαίνεται ατομικό άθλημα, δηλαδή ένας αθλητής εκείνη τη στιγμή βρίσκεται έτσι και αγωνίζεται για το μετάλλιο, για κάτι, μια καλή θέση, αλλά ουσιαστικά είναι υπάρχει μια ομάδα. Μπράβο, ακριβώς. Και να προσθέσω λίγο κάτι, αυτό που λέμε ότι είναι τρίτη ηλικίου. Προφανώς και δεν προωθούμε το άθλημα για να αφήσει πίσω τα μαθήματά του. Εννοείται αυτό. Δεν υπάρχει καλός αθλητής αν δεν είναι καλός μαθητής. Mm-hmm. Άρα πρέπει να συνδυάσει και τα δύο. Mm-hmm. Τώρα, για βάλτε μας λίγο περισσότερο στο κλίμα του καράτε. Να μας πείτε, Λιγερή και Δημήτρη, κάποια πράγματα για το άθλημα. Είπαμε, υπάρχουν κατηγορίες κιλών. Από τι ηλικία μπορεί να ξεκινήσει κάποιος. Λοιπόν, ξεκινάω. Το καράτε καταρχάς σημαίνει άδειο χέρι. Που σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούμε όπλα. Είναι ένα άθλημα αυτοάμυνας. Για να προστατεύσει τον εαυτό σου. Ποτέ δεν ξεκινά ένα καυγά, δεν το παίζει νταΐς, με λίγα λόγια. Mm-hmm. Ένα παιδάκι μπορεί να ξεκινήσει από 3,5-4 χρονών ανάλογα για την ανάπτυξή του. Εμείς προσφέρουμε ένα δωρεάν μάθημα σε όποιον έρχεται να δοκιμάσει, να δει αν μπορεί το παιδί να ενταχθεί μέσα στην ομάδα. Υπάρχουν τμήματα για μικρά παιδάκια καινούργια, για ενήλικες, για τις προχωρημένες ζώνες, αγωνιστικά, τα πάντα. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Δηλαδή, ένας κύριος 50-60 χρονών, 40 να ξεκινήσει μαζί με ένα παιδάκι 6 χρονών. Δεν υπάρχει ηλικία. Mm-hmm. Ουσιαστικά, μεγαλύτερος είναι αυτός που έχει τη μεγαλύτερη ζώνη, ανεξαρτήτως ηλικίας. Mm-hmm. Το καράτε χωρίζεται σε δύο μέρη. Τα κάτα, που είναι οι τεχνικές. Ουσιαστικά, κάνεις κάποιες τεχνικές σε έναν αόρατο αντίπαλο. Και στο κούμιτε, που είναι αγώνας. Πιο πολλοί γνωρίζουν το δεύτερο κομμάτι. Λόγω ταινιών, πιο θεάματος κτλ. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θέλει να συνεχίσει η Λιγερή να πει κάτι άλλο. Θα ήθελα, Λιγερή, έτσι και τη δική σου άποψη. Κάθε ηλικία, ναι, όντως, άρα και εγώ μπορώ να ξεκινήσω. Όλοι μπορούν να ξεκινήσουν. Και επίσης αυτό που συμβαίνει συχνά στη σχολή μας τον τελευταίο καιρό είναι ότι έρχονται οικογένειες, όπως και η οικογένεια του Νικόλου, όπως είναι και η δική μας, ας πούμε. Είναι ο μπαμπάς, η μαμά και τα παιδιά. Συμμετέχουν όλοι. Και μέσα στη σχολή, από τη στιγμή που πατήσει στο χώρο στη σχολή, στο τατάμι που λέμε, που είναι ο χώρος που αθλούμαστε, είναι όλοι ίσοι. Η ιεραρχία πάει με τις ζώνες, ανάλογα με το τι ζώνη έχεις, ανάλογα με τις γνώσεις σου και την εμπειρία σου. Mm-hmm. Η σχολή, να πούμε, ότι βρίσκεται στο πιο 12 στα Γιάννα, γιατί υπάρχει και στην Ιγουμενίτσα. Υπάρχει και στην Ιγουμενίτσα και στην Παραμυθιά. Και στην Παραμυθιά. Η Ιγουμενίτσα τώρα είναι στην Κύπρο, μεταφερθήκαμε. Mm-hmm. Και στην Παραμυθιά είναι στην πλατεία Βούλγαρη. Τέλεια. Και επειδή, Νίκο, ομολογώ ότι δεν ήξερα για όλη την οικογένεια, ποιος όθησε ποιον τώρα στο καράτε, με σένα, με τη δική σου την περίπτωση. Κοιτάξτε, οι γονείς μου είχαν πάντα σχέση με τις πολιτικές τέχνες. Παρ' όλα αυτά, εγώ ξεκίνησα το καράτε στη Λίμνο, όταν ήμουν πολύ μικρός, 6,5 χρονών, 7. Παρ' όλα αυτά, οι γονείς μου είχαν σχέσεις. Εγώ για αρχή πήγα έτσι για πλάκα, ξέρετε, με τους φίλους και αυτά, όπως κάνουν όλοι. Παρ' όλα αυτά, μετά μου άρεσε περισσότερο. Άρχισε να γίνεται μια συνήθεια για μένα. Μετά έγινε τρόπο ζωής και έτσι όθησα και την υπόλοιπη οικογένεια να αρχίσει. Mm-hmm. Mm-hmm.
Και βέβαια να πούμε έτσι Λιγερή και Δημήτρη, γιατί μας βλέπουν και πάρα πολλοί γονείς. Πάντα υπάρχει ο φόβος των πολεμικών τεχνών, το λέω και το ξαναλέω στην εκπομπή, ότι είναι απόλυτα ασφαλές άθλημα. Ξεκάθαρα είναι ασφαλές άθλημα. Δηλαδή, άμα διαβάσεις έρευνες, πιο πολλοί τραυματισμοί γίνονται στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο κάθε άθλημα παρά στις πολεμικές τέχνες. Δεν υπάρχει επαφή. Και αυτή υπάρχει με αν γίνει κάποια επαφή που θα είναι κατά λάθος, δεν θα είναι εσκεμμένη. Υπάρχουν προστατευτικά, γάντια, γαλαμίδες στα πόδια, θώρακες, μασελάκια. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος τραυματισμού. Και να πω κάτι πάνω σε αυτό. Όταν πολλοί έρχονται που δεν παρακολουθούν το άθλημα και έρχονται και παρακολουθούν μια προπόνηση, αυτό που τους κάνουν εντύπωση συνήθως είναι τον έλεγχο που έχει ένα παιδάκι 5 και 6 χρονών να σταματήσει το χέρι του στο εκατοστό από τον συναθλητή του, γιατί δεν είμαστε αντίπαλοι. Σωστή. Και αυτό τον έλεγχο τον αποκτάς και για μας είναι δεδομένο από ένα σημείο και μετά, δηλαδή δεν υπάρχει επαφή. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι αυτός ο έλεγχος που μας περιγράφει είναι και ένα από το χαρακτηριστικό του καράτε, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο κάποιες τεχνικές, κάποια γύμναση συνολική του σώματος, η οποία απαιτείται και θα τα πούμε συνέχεια, αλλά είναι και αυτή η πειθαρχία, είναι και το κομμάτι όλο το πνευματικό που κρύβει μέσα. Ακριβώς, ακριβώς. Ο καθένας που μπαίνει μέσα μαθαίνει να είναι πειθαρχημένος, να ακούει το δασκαλό του, να κάνει τα πράγματα που πρέπει, είτε θέλει, είτε ας πούμε συσσαγωγικά δεν θέλει. Μαθαίνει να ελέγχει τον εαυτό του, να κοινωνικοποιείται, κάνει καινούριες παρέες. Και είναι ένα άθλημα και για άντρες και για γυναίκες και για κορίτσια. Οπότε, Λιγερή, καταλαβαίνεις απευθύνω σε εσένα τώρα, γιατί από ό,τι ξέρω είσαι η μόνη ενεργή προπονήτρια στην Ελλάδα με δίπλωμα προπονητή Α κατηγορίας. Νομίζω υπάρχει και άλλη μία ή δύο. Ωραία. Και νομίζω είναι και αυτές γυναίκες. Νομίζω είμαστε τρεις και είναι σίγουρο και τρεις γυναίκες. Ωραία, πάντως είστε λίγες προπονητές. Ναι, το διορθώνω. Εγώ έχω λάθος σπονάκι, οπότε ενδεχομένως. Πόσο εύκολο είναι για μία γυναίκα να μπει σε αυτό το χώρο? Η αλήθεια είναι ότι πλέον εγώ θέλω να πιστεύω ότι είμαστε ίσοι και σε αυτό το κομμάτι. Και ακόμα και η συμμετοχή γυναικών και ανδρών είναι ίσοι και στους αγώνες και στις προπονήσεις. Και ακόμα και στη δική μας σχολή βλέπεις κοριτσάκια να είναι πολλές φορές περισσότερα από τα αγοράκια, που πολλοί μπορεί να μην το έχουν έτσι στο μυαλό τους, ας πούμε, ότι μια πολεμική τέχνη δεν είναι για τις γυναίκες, αλλά κατά εμένα σίγουρα είναι, ας πούμε. Εγώ έτσι μεγάλος και έτσι έμαθα. Ούτως ή άλλως, μια σκηνή και μορφή αυτοάμυνας νομίζω βοηθάει απόλυτα, έτσι. Ακόμα παραπάνω. Ακριβώς. Δηλαδή, στις μέρες μας ίσως είναι και αναγκαιότητα να γνωρίζεις αυτοάμυνα. Οπότε αυτό μας οδηγεί στην κλασική ερώτηση την οποία οφείλω να κάνω και μπορείτε να μου απαντήσετε και οι τρεις φυσικά. Γιατί καράτε? Να ξεκινήσω. Λοιπόν, γιατί καράτε? Γιατί πρώτα απ' όλα σου μαθαίνει αυτό που λέγαμε πριν, την πειθαρχία. Βλέπεις πολλούς έξω να μην ακούν, να σβρίζουν, να κάνουν. Μαθαίνεις να είσαι σωστός όχι μόνο μέσα στο χώρο όταν κάνεις το καράτε, αλλά και έξω σε όλη τη ζωή. Να σέβεσαι τους άλλους, να κρατάς τον εαυτό σου, να είσαι ψύχρεμος σε κάποιες καταστάσεις, να μαθαίνεις να μην τσακώνεσαι, που είναι βασικό. Δηλαδή, πολλοί ψάχνουν το τζαμπουκά. Ακριβώς το αντίθετο πρέπει να γίνει. Να μαθαίνεις να δίνεις εκεί που πρέπει, να εκτονώνεσαι μέσα στο χώρο όταν κάνεις το άθλημα και έξω να συγκρατήσεις τον εαυτό σου. Νίκο. Εγώ συμφωνώ με τον Δημήτρη. Παρ' όλα αυτά, θέλω να προσθέσω κάτι ακόμα. Πολλοί λένε ότι το καράτε είναι ένα ατομικό άθλημα. Κατά τη γνώμη μου, σου μαθαίνει τι πάει να πει ομάδα. Εκεί που είσαι μόνος σου, έρχονται άτομα να σε βοηθήσουν είτε στις αποτυχίες σου είτε στις επιτυχίες σου. Όταν χάσεις, θα είναι άτομα έξω να σε αγκαλιάσουν, να σε παρηγορήσουν, να σου πούνε ότι δεν πειράζει και να σε βοηθήσουν να προχωρήσεις και να συνεχίσεις αυτό που κάνεις. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Ειδικά για μένα, εγώ προσωπικά δηλαδή, το θεωρώ κύριο. Κύριε. Αναφορικά με την αυτοάμυνα που λέμε. Πολλοί γονείς φέρνουν τα παιδιά τους στη σχολή μας για να μάθουν αυτοάμυνα, ότι αυτός είναι ο αυτοσκοπός. Εμείς, η φιλοσοφία που έχουμε στη σχολή είναι ότι είναι η έσχατη λύση το να χρησιμοποιείς τις γνώσεις σου που μαθαίνεις αναφορικά με το καράτε. Πρώτα μαθαίνεις να ελέγχεις τον εαυτό σου, να ελέγχεις το σώμα σου, μαθαίνεις μια πολύ όμορφη πολεμική τέχνη και μετά σαν έσχατη λύση, αν τύπα ξύλο σου χρειαστεί, προφανώς το χρησιμοποιείς.
Και μιας και μιλάμε για τον Αθλητικό Σύλλογο Καράτε Ιωαννίνων, που δεν είναι ένας τυχαίος σύλλογος, φέρνει πάντα επιτυχίες και έχουμε νομίζω εξαιρετικούς και προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής όλοι εξάλλου. Και φυσικά Δημήτρη, εσύ είσαι και βοηθός ομοσπονδιακός προπονητής εδώ στην Δυτική Ελλάδα. Και φυσικά ο Παναγιώτης Τσιγκορέζης, τον στείλω χαιρετισμούς, δεν μπορούσε να είναι μαζί μας σήμερα. Είναι και εκείνος, είναι ο μοναδικός παγκόσμιος διαιτητής από ό,τι ξέρω στο άθλημα. Δηλαδή είστε άνθρωποι που νομίζω μπορείτε να μας ενημερώσετε καλύτερα. Να πάμε στο κομμάτι αυτό που ρώτησα στην αρχή. Σε τι επίπεδο βρισκόμαστε και σαν περιφέρεια και σαν Ελλάδα και πώς μπορούμε να σταθούμε, αν μπορούμε να σταθούμε, φαίνεται με την 7η θέση μπορούμε να σταθούμε καλά σε πανευρωπαϊκό, σε παγκόσμιο επίπεδο και γιατί όχι στην Ολυμπιάδα που έρχεται. Κάθε χρόνο φέρνουμε επιτυχίες στο άθλημα του καράτε. Είτε σε πανέλληνα πρωταθλήματα, είτε σε τοπικά, είτε σε πανευρωπαϊκά, είτε σε παγκόσμια. Κάθε χρόνο υπάρχουν κάποιες επιτυχίες. Αυτό το Σαββατοκύριακο κιόλας έχουμε το πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων νέων και άντερ 21. Θα είναι ο Νικόλας και κάποια άλλα παιδιά. Από το σύλλογό μας από εδώ, από Ιγουμενίτσα, από Παραμυθιά. Ελπίζουμε να κατακτήσουμε και εκεί και άλλες πρωτιές και άλλα μετάλλια για να έχουμε στα επόμενα πρωταθλήματα στο εξωτερικό. Και άλλες εκπροσωπήσεις από την Ήπειρο. Αλλά σε γενικές γραμμές θα πάμε πάρα πολύ καλά και σαν σύλλογος και γενικά σε όλα τα αθλήματα νομίζω η Ήπειρος έχει διακρίσεις. Οπότε Νίκο, θες να μας πεις δύο-τρία πράγματα για αυτόν τον επόμενο στόχο που έχουμε το Σαββατοκύριακο. Δεν θέλω να πω μεγάλα πράγματα. Το μόνο που ξέρω στα σίγουρα είναι ότι θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Πάμε να δώσουμε μια ακόμα μάχη με τους προπονητές μας. Πιστεύουμε στο καλύτερο. Θεωρούμε ότι έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά. Θα δείξει τώρα. Να κάνω μια παρένθεση, συγγνώμη που σε διακόπτω. Μόλις άλλαξε η κατηγορία ο Νικόλας, γιατί είχε γενέθλια πριν λίγες μέρες. Ακριβώς μετά το πανευρωπαϊκό. Και τώρα έγινε πια ανδρών. Τώρα πάμε σε άλλο επίπεδο. Άλλοι αθλητές. Μιλάμε για από 18 και πάνω. Παίζει με τα άτομα που είναι πάρα πολλά χρόνια σε αυτή την κατηγορία. Και αν ήταν μία φορά δύσκολο, τώρα πάει να γίνει 10. Τέλεια. Οπότε μου δίνεις ωραία πάση για την ερώτηση που ήθελα να κάνω τώρα στον Νίκο. Όλες αυτές οι επιτυχίες που έχεις, τα πρωταθλήματα Ελλάδος έτσι, τώρα τη 7η στο Πανευρωπαϊκό, έτσι σε οπλίζουν, σου δίνουν έξτρα κίνητρο, πώς ακριβώς το βλέπεις, πώς τις διαχειρίζεις όλες αυτές τις επιτυχίες? Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάθε τίτλος είναι ουσιαστικά ένα βάρος στην πλάτη σου. Διότι παίρνεις διακρίσεις, ανεβαίνεις ουσιαστικά στην ιεραρχία των αγώνων και αυτά. Παρ' όλα αυτά, εμένα μου δίνει ένα κίνητρο, μου δίνει. Με οθεί να παλέψω για περισσότερα. Πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε για παραπάνω. Λιγερή, Δημήτρη, έτσι από τη δικιά σας την πλευρά, το να βλέπετε έναν αθλητή που προπονείστε μαζί από μικρές ηλικίες, έτσι, να φέρνει επιτυχίες. Είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί είμαστε και ηλικιακά πολύ κοντά. Οπότε προπονούμαστε μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα να τον βλέπουμε αυτόν να παίρνει τη θέση που είχαμε εμείς είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αυτόν και άλλα παιδιά που έχουμε στο σύλλογο που φέρνουν και αυτοί οι επιτυχίες. Εννοείται. Και θα ήθελα τώρα να πάμε πολύ γρήγορα στα του συλλόγου. Γιατί είπαμε ότι βρίσκεσαι στα Γιάννα στην Παραμυθιά και στην Ηγουμενίτσα. Στα Γιάννα εδώ είναι στην Ασοπίου 12. Θα ήθελα να μας πείτε λίγο έτσι ώρες προπονήσεων. Τι γίνεται, εδώ βρισκόμαστε. Τα μαθήματα γίνονται τρεις φορές την εβδομάδα. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Εμείς είμαστε ανοιχτά από τις 4 ως τις 10, τα τμήματα είναι 6 με 9. Κάνουμε κάποια τμήματα γυμναστικής. Μπορεί ο καθένας, όπως είπα και πριν, να έρθει να δοκιμάσει μία φορά δωρεάν, να δει πώς είναι από κοντά το άθλημα του καράτη, γιατί άλλο να το βλέπεις στην τηλεόραση και στο YouTube, και άλλο να το δοκιμάσεις από κοντά. Είναι άλλη εμπειρία. Και να πω επίσης, επειδή δεν το αναφέραμε καθόλου, ότι εμείς κάνουμε σότοκαν καράτε. Επειδή υπάρχουν 5 διαφορετικά αναγνωρισμένα στυλ καράτε, εμείς κάνουμε σότοκαν καράτε, κατά βάση. Πολύ ωραία. Δεν το ξέρω, οπότε καλά έκανες και το επισημαίνεις. Έχει τη σημασία του και αυτή. Καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω και εγώ. Μαθαίνω και είναι ένα από τα καλά της εκπομπής αυτά, ότι τη μαθαίνουμε πολλά για διαφορετικά αθλήματα κάθε φορά. Και ίσως είναι, αν θέλεις, και ένα πρόβλημα, επειδή το ανέφερες, θα το πω, Δημήτρη, ότι ο κόσμος ίσως έχει και μια λανθασμένη εικόνα για κάποια αθλήματα, όπως το καράτε, ας πούμε. Βλέπω στο κινηματογράφο, βλέπω κάποια εντυπωσιακά πράγματα εκεί, γίνονται με εφέ, δεν ξέρω εγώ τι γίνεται. Και τα έχουμε λίγο στο μυαλό μας. Αυτό που έχουμε συνδέσει καράτε kid για καράτε δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, κάποιες κινήσεις υπάρχουν μόνο για τις ταινίες, τα κάτι ανάποδα που είναι πιο πολύ ενόργανες, δεν είναι ουσιαστικά καράτε. Είναι άλλη εμπειρία το να δοκιμάσεις μια τέχνη από κοντά και να δεις πώς είναι από τα πρώτα βήματα, πώς χαιρετάς, πώς μπαίνεις, πώς κλείνεις το χέρι σου. Από το πιο απλό πράγμα μέχρι να φτάσεις στην τελειοποίηση και να πεις ότι
έφτασε σε ένα καλό επίπεδο. Έχω μία μαύρη ζώνη και μπορώ να δείξω πέντε πράγματα σε ένα παιδάκι μόλις έρθει. Mm-hmm. Ναι, δεν είναι κάποια πράγματα όπως τα βλέπουμε στην τηλεόραση. Σωστά. Ίσως νομίζω ότι τέτοιες ταινίες το πολύ πολύ να μεταφέρουν ίσως την πειθαρχία, λίγο το κλίμα, λίγο αυτό το σεβασμό που υπάρχει στο άθλημα και το βλέπουμε πολλές φορές. Έτσι, εγώ επειδή έχει τύχει να παρακολουθήσω κάποιες προπονήσεις εσάς, βλέπω και βλέπω και μια όμορφη διάθεση από τα παιδιά κάθε ηλικίας. Μπαίνουν, το ευχαριστούνται, προσπαθούν και ίσως είναι και το μυστικό, αν θέλετε, ενός καλού αθλητή στο άθλημα αυτό, στο καράτε, εσείς θα μου το πείτε. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι κάθε φορά παλεύεις εσύ ο ίδιος με τον εαυτό σου να γίνεις καλύτερος, να το ευχαριστηθείς και όταν πετυχαίνεις κάτι, ας μην είναι και μετάλλιο, έτσι, ας είναι. Αυτό. Δεν ξέρω, μια τεχνική, μια κάτι διαφορετικό. Ακριβώς, νιώθεις μια ευχαρίστηση μέσα σου ότι τα κατάφερα. Πάμε στο επόμενο, στον επόμενο στόχο. Και πάνω σε αυτό να πούμε επίσης ότι το καράτε δεν είναι απλά ένα άθλημα, είναι και μια πολεμική τέχνη. Δηλαδή, εμείς προφανώς έχουμε επιτυχίες, λειτουργούμε δηλαδή σαν αγωνιστικός σύλλογος, αλλά θέλουμε όλοι να δοκιμάσουμε αυτό το άθλημα και για την εμπειρία, για τις γνώσεις. Δηλαδή, δεν ασχολούμαστε αποκλειστικά και μόνο με τους αθλητές. Mm-hmm. Ασχολούμαστε με όλους τους ανθρώπους, εννοείται. Πολύ αυτό. Σημαντική επισήμανση και να το πω και εγώ, το έχω πει πολλές φορές και σε αυτή τη στήλη. Είναι διαφορετικό πράγμα ο πρωταθλητισμός, διαφορετικό αυτό πράγμα ο αθλητισμός. Ξέρω ότι γενικά ούτως ή άλλως στο σύλλογο έχετε και διάφορα άλλα προγράμματα γυμναστικής και γύμνασης πέραν του καράτε. Οπότε είναι ευκαιρία, όπως είπαμε, στιγμή που δεν υπάρχει ηλικία για κάποιον, να έρθει και να συνδυάσει το τερπτό με το τοφελί μου. Να μάθει και μια τέχνη που κάτω-κάτω, αχρίαστη βέβαια να είναι, μπορεί να φερθεί και σαν αυτό άνω. Ναι, δεν είναι όλοι φτιαγμένοι για να είναι πρωταθλητές. Και δεν είναι κακό αυτό. Είναι εξίσου καλό. Άλλος μπορεί να έρθει γιατί έχει ένα πρόβλημα στο σώμα του, είναι παχύσαρκος, έχει κάποιο πρόβλημα με το πόδι του, με τη μέση του. Θέλει να χάσει κάποια κιλά, να φτιάξει το σώμα του. Είναι δεκτό. Ο καθένας μπορεί. Θέλω εγώ να γίνω πρωταθλητής. Προσπαθήσω να γίνω πρωταθλητής. Θέλει ο άλλος να χάσει κάποια κιλά. Θα κάνει προπόνηση για να χάσει κιλά. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπάρχει ότι εσύ δεν μας κάνεις. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι καθαρά να ξεπεράσει τον εαυτό σου κάθε φορά. Ο καθένας θέτει το στόχο με βάση αυτό που μπορεί, με βάση αυτές. Έτσι και να γίνει σε κάθε μέρα καλύτερος. Τώρα το λέω συνέχεια σε όλα τα αθλήματα και πιστεύω ότι ισχύει και αυτό γιατί ο Νίκος το είπε πολύ ωραία ότι είναι στον αγώνα είσαι μόνος σου, αλλά μόλις τελειώνεις έχεις μια ομάδα από πίσω που σε στηρίζει, είτε αυτό είναι ο προπονητής, είτε αυτό είναι ο γονιός. Και θέλω να πάμε λίγο και σε αυτό το κομμάτι. Για τον Νίκο μας είπες ούτως ή άλλως τον Γερή και εσύ Νίκο ότι ασχολείστε και όλη η οικογένεια, οπότε ίσως έχετε και μια κοινή εμπειρία, αλλά νομίζω ότι πολλές φορές και οι ίδιοι γονείς λειτουργούν υποστηρικτικά για να φτάσουμε σε κάποιες επιτυχίες. Ακριβώς. Οι γονείς είναι ουσιαστικά η βάση του παιδιού. Στηρίζονται πάνω, το παιδί στηρίζεται πάνω στους γονείς τους. Προσπαθούν οι γονείς να βοηθήσουν το παιδί σε ό,τι χρειάζεται. Καλό είναι να αφήνουν λίγο ελεύθερο το παιδί την ώρα της προπόνησης, την ώρα του καράτε, την ώρα του ποδοσφαίρου, να μην είναι εκεί πάνω από το κεφάλι, να μην γίνονται πιεστικοί. Όσο μπορούν να βοηθάνε το παιδί, γιατί και αυτό θέλει την ελευθερία του. Δεν μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα και να κάνει μια σωστή προπόνηση αν έχει το γονιό πάνω από το κεφάλι. Αλλά προφανώς ο γονιός πρέπει να είναι δίπλα σε ό,τι και να του ζητήσει το παιδί. Λιγερή, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι σε αυτό. Όχι. Να πω απλά ότι εμείς είμαστε σε άριστη συνεργασία με τους γονείς. Εννοείται αυτό. Και ότι αυτό που είναι πολύ όμορφο που συμβαίνει στο σύλλογό μας είναι ότι οι γονείς μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους. Δηλαδή, βλέπεις γονείς να φέρνουν παιδάκια 4 χρονών, να τα αφήνουν σε εμάς και να φεύγουν. Για μια ώρα που ναι, μεν είναι κάτι απλό, εννοείται, αλλά δεν εννοείται για όλους να εμπιστεύεσαι ένα παιδάκι σε έναν προπονητή. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που σημαίνει. Και πολύ γρήγορα θα κάνω μια ερώτηση στη Δημήτρη, θα ξανακάνει και τότε. Και νομίζω και η Λιγερή μπορεί να απαντήσει αυτό. Διαφορετικό κομμάτι το να είσαι αθλητής, διαφορετικό κομμάτι να είσαι προπονητής. Έτσι, πώς θα αντιμετωπίζετε, αν έχετε βρεθεί στη μέση, ας πούμε, που θα λέγατε θα προτιμούσα να είμαι αθλητής ή θα προτιμούσα να είμαι προπονητής. Κοίτα, κάποιες φορές όταν κάθεσαι στην καρέκλα και είσαι πρόσφατο αθλητής, είναι σαν να θες να μπεις μέσα. Είναι παρόμοια η αίσθηση. Είσαι πάλι στον αγώνα, είσαι εκεί. Νομίζω ότι σαν προπονητής είναι λίγο μεγαλύτερο το βάρος, γιατί έχεις πάνω σου ένα σύλλογο. Δεν είσαι εγώ, είμαι αθλητής, αυτός έχασα, okay, πάμε στον επόμενο αγώνα. Έχεις πάνω σε ένα σύλλογο, δηλαδή προσπαθείς σε κάθε παιδί να κάνεις το καλύτερο δυνατό, να το βοηθήσεις όσο μπορεί για να φτάσεις πιο ψηλά. Λιγερή. Εγώ προσωπικά ήμουν ενεργή αθλήτρια μέχρι πέρυσι, φέτος δεν είμαι, αλλά
αυτό που βίωσα και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι ως αθλήτρια δεν αγχωνόμουν για τους αγώνες που έρχονταν. Ως προπονήτρια, απ' την άλλη, το άγχος που βιώνεις για τους αθλητές και για τα παιδιά σου δεν περιγράφεται. Δηλαδή, είναι τελείως διαφορετική αίσθηση, τελείως διαφορετική. Είναι ευθύνη. Mm-hmm. Είναι ευθύνη. Νίκο, θα σκεφτώσεις να ασχοληθείς με την προπονητική μελλοντικά πολύ, γιατί έχεις ακόμα πολλά να δώσεις. Ναι, σίγουρα κάποια στιγμή θα ήθελα να ασχοληθώ με την προπονητική. Δηλαδή, να βλέπω παιδιά να είναι στη θέση που θα ήμουν εγώ, θα ήταν κάτι πολύ όμορφο και να τα συμβούλευα. Γιατί εγώ πιστεύω ότι ο Δημήτρης και η Λιγύρη τώρα μας καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνουν πώς νιώθουμε πριν τον αγώνα, στον αγώνα, μετά τον αγώνα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντική ερώτηση και πολύ καλή ερώτηση. Είναι το πόσο μπορεί να επηρεάσει ένας προπονητής στον αγώνα. Δεν το ξέρω αυτό. Δηλαδή, έχει δυνατότητα να παρέμβει στον αγώνα μέσα, δίνει οδηγίες. Μπορεί να δώσει οδηγίες μόνο από την καρέκλα. Δεν υπάρχουν time out. Ναι. Δηλαδή, ο αγώνας ανάλογα με την ηλικία είναι από 1,5 ως 3 λεπτά. Η τελική κάποιες φορές είναι 4 με 5. Και το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι από την καρέκλα να πεις στον αθλητή κάποια πράγματα. Αλλά ουσιαστικά εκεί είσαι για να είσαι. Η δουλειά γίνεται στην προπόνηση. Δηλαδή, εκεί θα πεις δύο οδηγίες και θα πεις κάποιες λεπτομέρειες. Ό,τι είναι να πεις, θα το πεις στην προπόνηση για να το κάνει ο αθλητής. Mm-hmm. Απλά είναι πιο πολύ ψυχολογική η στήριξη εκεί πέρα. Και να πω και κάτι άλλο, ναι, συγγνώμη. Βέβαια. Αυτό που λέγαμε ότι που τον ρώτησες αν μπορεί, σαν προπονητής, αν το σκέφτεται. Ο κάθε αθλούμενος, όχι αθλητής, που έχει κάποια εμπειρία, δηλαδή έχεις 2 χρόνια εμπειρία, μέσα στην προπόνηση γίνεται σαν προπονητής. Δηλαδή μπορούμε να βάλουμε ζευγαράκια, ο ένας μεγαλύτερος με έναν μικρότερο, και να είσαι σαν προπονητής. Να σου πω σε 5 λεπτά να μάθεις αυτή την τεχνική. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή μπαίνει σε ένα ρόλο σιγά σιγά για τα επόμενα χρόνια. Είναι σε αυτό το πλαίσιο τη κοινωνικοποίηση και τη ομαδικότητα και όλο του ή άλλου σε αυτό το κομμάτι. Άρα, Νίκο, εν μέρη είσαι ήδη προπονητής. Ναι. Εν μέρη, εντάξει. Είναι πιο αυτό. Θες να μας πεις λίγο, γιατί καταλαβαίνεις τώρα, εγώ δεν πρόκειται να πάω σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, γενικά σε κανένα άθλημα, όχι μόνο στο καράτε, τουλάχιστον σαν αθλητής. Αυτό που συζητάμε με τη σχέση προπονητή-αθλητή εκείνη την ώρα, δηλαδή στον αγώνα. Τι συμβαίνει ακριβώς. Εκείνη την ώρα πρέπει να έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη στον προπονητή σου. Βλέπει, είναι έξω και βλέπει καλύτερα, βλέπει πιο σφαιρικά τα πράγματα από σένα. Εσύ είσαι μέσα εκείνη την ώρα. Παίζεις. Ο προπονητής τα βλέπει καλύτερα, σου δίνει κάποιες συμβουλές. Πρέπει να τις ακολουθείς. Για να γίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα, εντάξει. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι ο προπονητής βοηθάει πάρα πολύ και στον ψυχολογικό τομέα εκείνη την ώρα. Mm-hmm. Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Δημήτρης με έχει ξυπνήσει μες στον αγώνα, εισαγωγικά. Δηλαδή, δεν είναι λίγες φορές που με έχει παρακινήσει να κάνω κάτι το οποίο είτε φοβόμουν είτε δεν ήμουν σίγουρος να το κάνω. Και παρόλα αυτά, δεν μου έχει δημιουργηθεί ποτέ αμφιβολία για το αν πρέπει να το κάνω. Είμαι σίγουρος ότι πρέπει να το κάνω. Mm-hmm. Μέσα από τις εμπειρίες έχω μάθει να τον εμπιστεύομαι απόλυτα. Mm-hmm. Τέλεια. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος δυστυχώς μας πιέζει και εγώ μπορώ να συζητάω με τις ώρες πάντα, αλλά πρέπει να κλείσουμε έτσι σιγά σιγά την κουβέντα. Θέλω να κλείσουμε, να υπενθυμίσουμε για μία ακόμα φορά. Πού σας βρίσκουμε, τηλέφωνα επικοινωνίες, υπάρχει και σελίδα στο Facebook, ξέρω. Ακριβώς. Γιατί νομίζω ότι παρακινήσαμε πολύ κόσμο σήμερα, έστω να δοκιμάσει. Μπορεί οποιοδήποτε να μπει στο Facebook, στο Γκορέζης Karate and Fitness Club, να δει φωτογραφίες, τηλέφωνα, πληροφορίες που βρισκόμαστε. Και για τις 3 σχολές. Καθημερινά από τις 4 ως τις 10 σε όλες τις σχολές μας θα είμαστε εκεί. Τηλέφωνα επικοινωνίας θα τα βρείτε στο site. Υπάρχουν, θα έχουμε και εμείς, θα κάνουμε το διαμεσολαβητή σε αυτά. Και είπαμε είναι στα Γιάννα Ασοπίου 12, στην Παραμυθιά Πλατεία Βούλγαρη και η Οικουμενίτσα. Και η Οικουμενίτσα είναι στην Κύπρου, άμα σου πω δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, γιατί 112, είναι 112, ωραία. Είναι τόσο πρόσφατο που το ξεχάσαμε. Ωραία, ναι, και εγώ δεν έχω το σκονάκι μαζί, οπότε με συγχωρείτε γι' αυτό. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση και πάλι. Θα τα ξαναπούμε, είμαι σίγουρος. Και ναι, θα κάνουμε προπόνηση κάποια στιγμή. Θα έρθουμε με κάμερα και θα κάνουμε προπόνηση μαζί. Εντάξει. Σας περιμένουμε. Το είπα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Δημήτρης Γκορέζης, Νίκος Χονδρογιώργος και Λιγερή Γκορέζη. Να ευχηθώ βέβαια και καλή επιτυχία. Τώρα είπαμε έχουμε τους αγώνες Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μετά τι έχει το πρόγραμμα, ξέρουμε. Κοίτα, αυτό το Σαββατοκύριακο είναι το παρανήλιο πρωτάθλημα εφήβων νέων και Άντερ 21. Σε ένα μήνα υπάρχει κύπελο Ελλάδα στη Λαμία. Σε 2 μήνες υπάρχει πανελλήνιο πρωτάθλημα παιδών.
Έχουμε δηλαδή. Έχουμε ναι, αρκετό τώρα, δρόμο. Ωραία. Έχουμε. Επειδή είμαι σίγουρος λοιπόν θα μας φέρετε επιτυχίες. Ως τον Ιούνιο είναι αγωνιστική ίσως, περίοδος. Δηλαδή, ναι, να τα ξαναπούμε και πιο σύντομα. Άμα ότι, είσαι γουρλής. θα δούμε. Όχι, θα είμαστε. Να, στο πες τον Νίκο, να σου φέραμε τύχη. Μου φέρατε. Ορίστε. Τώρα είπαμε το επόμενο το παγκόσμιο και μετά είναι Ολυμπιακή. Σε βλέπω. Αλλά θα μου υποσχεθείς ότι αν πας στους Ολυμπιακούς ή οποιοδήποτε πάει από τους Ολυμπιακούς σας ψάς, όχι, θα με πάρει μαζί στο Τόκιο, παιδιά. Το φόδωρο να πάω στο Τόκιο. Εντάξει. Το κλείσαμε από τώρα αυτό. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και πάλι και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ.